Όλο το σύστημα αντέδρασε ακαριαία με αποτέλεσμα να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, ήταν το σημερινό σχόλιο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το τραγικό περιστατικό της αγοράς με τη μεταφορά 60χρονου βαριά τραυματία στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου. Όταν έγινε ο τραυματισμός του ατυχού συμπολίτου μας, πήγε κατευθείαν από το κέντρο υγείας ομάδα γιατρού και νοσηλευτού, όπου σταθεροποίησαν την αιμορραγία του τραυματιστέντος επί τόπου, στο σημείο που τραυματίστηκε. Και του έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή. Ο άνθρωπος σήμερα ζει, γιατί από το κέντρο υγείας πήγε η ομάδα που έχουμε μια ομάδα η που γιατροί, πηγαίνει σωστά. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτοί του έσωσαν τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του κέντρου υγείας Αγοράς που έσωσαν τη ζωή στον πολίτη μου. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο θέμα των ασθενοφόρων του κέντρου υγείας Αγοράς. Εκεί έχει δύο ασθενοφόρα. Το ένα πιο νέο, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σε μια διακομιδή προς το Βόλο, και ένα δεύτερο μικρότερο, πολύ παλαιότερο, 15 ετών, το οποίο είναι προς επισκευή και παραδίδεται αυτή την εβδομάδα. Πώς αντέδρασε το σύστημα υγείας στο τραυματισμό του συμπολίτη μας? Αντέδρασε ακαριαία. Αντέδρασε είναι η απάντηση. Του έσωσε τη ζωή. Του έσωσε η απάντηση. Τον μετέφερε ασθενοφόρο στο Βόλο. Τον μετέφερε. Καρός δεν τον μετέφερε στο Βόλο. Από το σημείο τραυματισμού που αναχωράφει στο κέντρο υγείας. Την ίδια στιγμή, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 60χρονος που υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πέφτοντας από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του στη Ζαγορά. Ο άτυχος άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του, με τις ενδείξεις να μην είναι διόλου αισιόδοξες. Επί 2 ώρες παρέμενε αβοήθητος στο σημείο της πτώσης, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Ζαγοράς για να τον μεταφέρει στην πλησιέστερη υγειονομική δομή. Θα πρέπει το Υπουργείο να το βάλει κάτω και να δει ποιες είναι οι ανάγκες, πώς μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι, ούτως ώστε αυτό να μην είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε κάθε χρόνο και που δεν αφορά προφανώς τη Ζαγορά, αφορά γενικά την Ελλάδα. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγοράς πάνω στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διεκομίστη στο νοσοκομείο του Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο Υγείας να ξαναδεί το χάρτη που αφορά στο ΕΚΑΒ και στη στελέχωσή του, ούτως ώστε τουλάχιστον στις τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο ή δυνατόν να ενισχύονται.